Έλα, Χαρή. Τι λέει, ρε. Λοιπόν, θα μου κάνεις μια ερώτηση. Ό,τι να είναι. Ναι, ένα δίλημα βασικά. Ο φάκ είναι δύσκολο. Μπορεί να είναι και σεξουαλικό το δίλημα. Ναι, ρε. Λοιπόν, τράπερ ή μεταλλά. Ήμουν σίγουρη. Ένα 1,000,000 subscriber στο κανάλι σου ή να τρως και να μην παχαίνεις. Να τρώω και να μην παχαίνω. Τηλεμεταφορά ή ταξίδι στον χρόνο. Τηλεμεταφορά. Όχι, ταξίδι στον χρόνο. Ναι. Πού θα πήγαινες. Θα πήγαινα παλιά, νομίζω στα αρχαία χρόνια ή full στο μέλλον που θα έχουν αυτοκίνητα που πετάνε και τέτοια. Βάλε στη σειρά τα παρακάτω. Ύπνο, σεξ, φαγητό. Σεξ, φαγητό, ύπνο. Είναι χειρότερο να γουστάρεις τον κολλητό σου ή τον πρώην σου που είναι με άλλη. Τον κολλητό σου. Σκατά είναι. Επειδή το έχω ζήσει, δεν λέει. Τα είχαμε τρίτη ηλικίου και πρώτο έτος και ήταν δύσκολα. Δύσκολα. Δύσκολα όσο τα είχατε ή μετά. Ήταν δύσκολο το ότι μπλεκόταν το συναισθηματικό και το φιλικό κομμάτι και κατά τη διάρκεια ήταν δύσκολο και πριν. Και μετά ήταν πολύ δύσκολο γιατί χάνεις και φίλο και γκόμενο και το αγόρι σου. Οπότε. Αυτό. Δεν μένει πάντως καμία φιλία έπειτα, έτσι δεν είναι. Όχι, μένει φιλία. Τώρα ποιοι είμαστε φίλοι με αυτόν πολύ. Θα προτιμούσες να δημοσιεύσουν σε πορνό site γυμνές φωτογραφίες σου ή να διαβάσουν οι γονείς σου όλα σου τα μηνύματα. Σε κινητό, chat. Θα προτιμούσα να διαβάσουν οι γονείς μου όλα μου τα μηνύματα γιατί έτσι κι αλλιώς τους λέω. Πολλά πράγματα από αυτό που κάνω, που δεν τα λένε γενικά οι φίλοι μου, εγώ τους το λέω. Επειδή γενικά συζητάνε μαζί μου, άμα συμβεί κάτι που δεν τους αρέσει, ξέρω, άμα δουν κάτι, θα το συζητήσουμε και θα τα βρούμε. Θα προτιμούσες να κάνεις βίντεο κλιπ με τον Sneak ή να σε φιλήσει ο Sinboy. Θα προτιμούσα να κάνω βίντεο με τον Sneak, γιατί τον γνώρισα και πριν λίγες μέρες και το συμπάθησα και γενικά... μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι να μπαίνω σε νέες καταστάσεις τελείως για μένα, οπότε όντως είναι κάτι που το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες. Ναι. Αν έπρεπε να διαβάσεις τις σκέψεις κάποιου, ποιον θα διάλεγες τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχω δύο. Να τα πω και τα δύο. Ένα από το αγόρι που μου αρέσει αυτόν τον καιρό, γιατί θέλω να δω ακριβώς τι νιώθει, νομίζω δεν μου λέει και πολύ την αλήθεια. Και θα ήθελα από την Billie Eilish. Είναι μια τραγουδίστρια πολύ νέα που κάνει χαμό. Και δεν ξέρω, θέλω να δω τι σκέφτεται που το ζει όλο αυτό. Θα έβγαινες με ένα κλαρινογαμπρό ή με ένα χίπστερ. Θα έβγαινα με έναν κλαρινογαμπρό. Κάτσε, ακούει και τραπ. Εσύ θα μου το βάλεις στο πλαίσιο. Ακούει και τραπ. Γιατί τους είχα πολύ σε... Τους κόμπλαρα πάρα πολύ, αλλά τώρα τελευταία έχω γνωρίσει πολλά παιδιά, κλαρινογαμπρούς, τραπ και τέτοια. Και είναι πολύ καλά παιδιά, πολύ απλά, έχουν απλή σκέψη. Και ενώ το σνόμπορο τώρα το συμπαθώ, οπότε με αυτούς. Ενώ το χίπστερ κρύβει και λίγη μούρη, έτσι, λίγο δίθεν. Ενώ αυτή είναι αυτό που είναι. Προτιμάς για το επόμενο εξάμεινο. Μόνο sponsored videos και πολλά λεφτά στην τσέπη σου ή να κάνεις ό,τι θες στο YouTube και λίγα χρήματα στην τσέπη σου. Καλή ερώτηση. Κοίτα, αν τα sponsored είναι βίντεο που μου αρέσουν, δηλαδή παίρνω κι εγώ ρόλο στο περιεχόμενο, αυτό θα ήθελα. Γιατί πάλι θα μου άρεσε και θα παίρνω και λεφτά. Αλλά άμα ήταν πολύ εμπορικά, όχι, θα προτιμούσα το άλλο. Σε ξενερώνει το sexting μια άκυρη στιγμή ή το άχαρο καμάκι. Το sexting δεν μου αρέσει γενικά καθόλου. Δεν το κάνω, δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω, νιώθω περίεργα. Δηλαδή ακόμα και με ένα αγόρι που έβγαινα και στη σχέση μου που είχα, δεν μ' άρεσε. Οπότε ναι, το sexting δεν μ' αρέσει. Το αποφεύγεις με κάποιο τρόπο ή απλά δεν απαντάς. Να σου πω την αλήθεια, δεν μου στέλνουν κιόλας, γιατί και εγώ δεν βγάζω αυτό το vibe ότι είμαι ανοιχτή. Αλλά έτσι, λίγες φορές που έχει γίνει, δεν ανταποδίδω ποτέ. Αυτό που λέγαμε πριν για το ότι είναι πιο εγκλωβιστικό το να κάνεις views. Πώς το βιώνεις σε αυτή τη φάση. Γενικώς είναι κάτι το οποίο σε προβληματίζει, είναι κάτι που αγχώνει τους περισσότερους από εσάς. Ναι. Πώς είναι στον κόσμο σας αυτό το πράγμα. Κοίτα, ο κάθε creator το βιώνει διαφορετικά τελείως. Έχω φίλους που αγχώνονται ρε παιδί μου άμα δεν πάνε καλά τα βιντεό τους και τέτοια. Άλλοι είναι πιο χαλαροί. Τώρα εγώ κάπου στη μέση είμαι, βασικά ανάλογα την περίοδο. Πέρσι με ένοιαζε πιο πολύ να έχω views και τέτοια, αλλά φέτος δεν με νοιάζει και τόσο. Γιατί βλέπω ότι τώρα αυτό που πουλάει είναι κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου εμένα. Πουλάνε τα βίντεο τα πιο, ξέρω εγώ, τρώω
κόκκινα φαγητά για 24 ώρες ή δεν ξέρω. Δεν το βλέπω καν εγώ αυτά τα βίντεο, οπότε δεν θέλω να τα κάνω. Μ' αρέσουν να βλέπω βίντεο πιο προσωπικά, δηλαδή όταν οι άνθρωποι μιλάνε για τη ζωή τους, για τις σκέψεις τους. Τέτοια βλέπω και κυρίως από ξένους YouTubers. Στην Ελλάδα δεν ανοίγονται πολύ οι άνθρωποι, δηλαδή απλά διαλέγουν μια περσόνα και δρούν έτσι μέσα από αυτή την περσόνα. Δεν θα μιλήσω πολύ από την ψυχή τους, σπάνια. Να πάρω τη Χαρή. Ναι. Ωραία. Έλα, Χαρή. Τι λέει, ρε. Λοιπόν, θα μου κάνεις μια ερώτηση. Ό,τι να είναι. Ναι, ένα δίλημα βασικά. Ένα δίλημα. Ναι. Έλα, σκέψου ένα καλό. Μπορείς. Μπορεί να σπίσω. Πρέπει τώρα, περίμενε λίγο. Φαχ, είναι δύσκολο. Μπορεί να είναι και σεξουαλικό το δίλημα. Ναι, ρε. Τα αγαπημένα μας. Ναι. Λοιπόν, τράπερ ή μεταλλά. Ήμουν σίγουρη. Τράπερ. Να ακούσετε την απάντηση. Τράπερ. Ναι. Μάλιστα. Ξέρεις το λόγο. Ωραία. Άντε, γεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τίποτα, γεια. Γεια σας. Γεια.